Γεια σας παιδιά, Δραγοντά μας εδώ και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο το οποίο όπως βλέπετε είναι FIFA 23 επειδή ξέχασα να βγάλω βίντεο στο eFootball. Αλλά πριν ξεκινήσουμε το βίντεο, ένα μήνυμα από το χορηγό μας. Σε λιγότερο από ένα μήνα θα βγει το UFC 24 και άμα θες να ξεκινήσεις το παιχνίδι με τον καλύτερο τρόπο που μπορείς, πήγαινε κάτω στην περιγραφή, πάρε το πρώτο link που σου οδηγεί στο fifacoin.com, αγόρασε ό,τι χρειάζεσαι για το νέο παιχνίδι και βάλε στο checkout τον κωδικό μου DRST για να πάρεις μια 5% έκπτωση και με αυτόν τον τρόπο να έχεις τις πιο φθηνές τιμές που μπορείς να βρεις. Παρότι νομίζω ότι έγινα πολύ κατανοητός από το μικρό intro, είναι ακριβώς αυτό που νομίζετε. Έφτασε 7:40. Χτυπάει ειδοποίηση στο κινητό μου. Μπρο, ξέρεις, πρέπει να κάνεις βίντεο. Επειδή έχω βάλει ξυπνητήρι και τέλειως θα ξεχνούσα. Και το σκέφτομαι λίγο και λέω, κάτσε ρε, μπρο. Όντως πρέπει να κάνω βίντεο. Και όντως δεν έκανα βίντεο. Και είμαι αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, εκτός τόπου και χρόνου, για να κάνω ένα βίντεο. Δεν ξέρω πώς να νιώσω για τον εαυτό μου. Αλλά δεν μπορώ να πω πως είμαι και εντελώς απογοητευμένος. Γιατί ούτως ή άλλως σήμερα πέρασα αρκετά καλά χωρίς να ασχοληθώ με το eFootball. Τέλος πάντων, παρότι θα ήταν καλύτερο βίντεο άμα είχαμε κάτι ενδιαφέρον αντίθετα με το FIFA, αυτό που θα γίνει είναι ότι θα έχουμε FIFA. Εδώ τώρα έχουμε 2,99 κάρτες, Nkunku και Diaby, οι οποίες θέλουν και οι δύο μια 90 squad. Πάρα πολύ φτηνό, να είμαστε ειλικρινείς. Ο Diaby φυσικά είναι μια κάρτα που εγώ προσωπικά απολαμβάνω να χρησιμοποιώ σε κάθε FIFA. Δεν ξέρω γιατί, αλλά σε κάθε FIFA, ιδιαίτερα στην αρχή του παιχνιδιού, είναι πάρα πολύ σπασμένος και γι' αυτό έχει γίνει από τις αγαπημένες μου κάρτες όλων των εποχών στο FIFA. Για την αρχή του παιχνιδιού μιλάμε πάντα. Οπότε αυτή η 99 κάρτα πιστεύω σε μένα τουλάχιστον θα άρεσε αρκετά. Έχει pace, έχει dribbling, τι άλλο χρειάζεσαι. Και μετά έχουμε εδώ και τον Nkunku που είναι 99 κάρτα που δεν έχει τύχει ποτέ να χρησιμοποιήσω κάρτα του Nkunku, γιατί όταν μπορώ να τις αγοράσω έχουν γίνει πλέον irrelevant και όταν είναι OP δεν μπορώ να τις αγοράσω. Πολύ απλά τα πράγματα, δεν έχω πακάρει κάποιον και αυτή η κάρτα φυσικά θα είναι επίσης λογικά σπασμένη. Ο Nkunku είναι ένας παίκτης που παρότι τραυματίας φέτος πάλι σε στατιστικά ήταν κορυφή, είναι απλά τρελό. Γενικά η έννοια του καλού παίκτη είναι κορυφαίος παίκτης, ούτε καν καλός πλέον. Με λίγους μπορεί να συγκριθεί, είναι απίστευτος δηλαδή. Δεν ξέρω τι να πω από πού εμφανίστηκε αυτό το παιδί. Αλλά πάντως αυτή τη στιγμή είναι έτοιμος να δείξει στην Premier League το τι αξίζει. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα το κάνει, αλλά μπορεί να το κάνει σίγουρα. Και έχουμε εδώ και τον Kane που κάνει ακριβώς το αντίθετο. Φεύγει από την Αγγλία για να πάει στη Γερμανία. Μια περίεργη απόφαση, αλλά εδώ που τα λέμε για εμένα ταιριάζει με το στυλ της Γερμανίας. Ένα άλλο βίντεο επίσης που είδα έλεγε πως θα ήταν πολύ ωραίο να είχε μείνει ο Μανέ, γιατί τότε θα είχαν Μανέ, Κανέ, Σανέ και θα είχε πάρα πολύ πλάκα. Τέλος πάντων όμως με την 99 του κάρτα εδώ, Harry Kane, δεν ξέρω αν την έχουμε ξαναδεί, αλλά δεν νομίζω. Έχει 5-5, 6-2 striker CF. Όσο την κοιτάω, κάτι μου θυμίζει, αλλά δεν πειράζει, ας την ξαναδούμε. Πολύ καλό pace, σχεδόν τέλειο dribbling και passing και τέλειο shooting physical αλλά και heading accuracy. Μια τρελή κάρτα για κάποιον center forward που ειλικρινά, όπως και στην αληθινή ζωή, λίγοι φτάνουν το Harry Kane. Παρότι δεν έχει καταφέρει να πάρει κανένα τρόπαιο, δεν έχει καταφέρει να πετύχει τίποτα. Και έχει εδώ πέρα και το leadership, το flair και το outside footshot. Κάτι άλλο που θέλω να πω είναι πως ο Harry Kane, ας πούμε, έχει 98 passing που εγώ δεν θα έλεγα πως έχει στην αληθινή ζωή. Ενώ μετά βλέπουμε το Haaland που του βάζουν 60, ξέρω εγώ. Και αυτό απλά με κάνει λίγο να σκέφτομαι για την EA κατά πόσο είναι σωστή στα rating. Δηλαδή, δεν θα πω πως είμαι και το πιο τρελό Haaland fanboy, αλλά ρε μαλάκα, δεν μπορείς να δώσεις έναν παίκτη όσο καλός όσο είναι ο Haaland τόσο χαμηλό passing, ιδιαίτερα όταν δεις το Harry Kane που από το 16 φημίζεται πως έχει κακό passing τόσο υψηλό. Είναι δηλαδή κάπως περίεργο, ρε φίλε. Δεν ταιριάζει με το τι υποστηρίζει η EA. Το αφήνουμε αυτό όμως στην άκρη και όσο κάνουμε pack, σας μιλήσω λίγο για κάτι άλλο. Το κάτι άλλο που θέλω να μιλήσω είναι το πώς θα μπορούσε αυτή τη στιγμή η EA να φέρει έστω και για μία μέρα λίγο ενδιαφέρον στο FIFA. Και είναι με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο που εγώ προσωπικά, αν ήμουν η EA ή οποιαδήποτε εταιρεία που έφτιαχνε ένα game που έχει να κάνει με ποδόσφαιρο και είχε και κάρτες και έτσι εδώ. Σήμερα εγώ αυτό που θα έκανα είναι να έβγαζα κάρτες για τους Sidemen που για όσους δεν ξέρουν είναι ένα κανάλι στην Αγγλία και σήμερα έκανε ένα charity match στο London Stadium όπου γέμισε το στάδιο και έβλεπαν και 2 εκατομμύρια το live stream στο YouTube. Δηλαδή είναι για εμένα τζάμπα κοινό που μπορούσε να έχει τραβήξει αυτή τη στιγμή η EA. Να έβγαζε, ας πούμε, man of the match από αυτό το match. Να έβγαζε μία ομαδούλα, ένα ωραίο πρόμο από αυτό. Άχυρο, ναι. Καμία σχέση με το ποδόσφαιρο, ναι. Αλλά ποια είναι η σχέση με το ποδόσφαιρο ένας 99ης Diaby? Ο μπρο είναι ο Diaby, δεν είναι 99, φίλε. Ούτε καν 90 δεν φτάνει. Δηλαδή, πολλοί νομίζω άμα τους ρωτήσεις θα πούνε ότι φτάνει με δυσκολία και το 80. Αλλά μου τον βάζει 99. Σε αυτή τη φάση, απλά φτιάξε καινούργιους παίκτες από το 0. Ή όπως ας πούμε. Εν τω μεταξύ, τώρα ας πούμε να κάνουμε και αυτό γιατί φαίνεται λίγο ενδιαφέρον. Ή όπως ας πούμε έλεγα με τις γυναίκες τώρα. Θα τις βάλουν πολύ υψηλότερα rating από ό,τι θα έπρεπε να έχουν. Οπότε γιατί απλά δεν βάζεις καινούργιες κάρτες σε αυτή τη φάση, αφού ούτως ή άλλως εδώ το game έχει τελειώσει. Θα έφερνε ενδιαφέρον στο game. Πιστεύω πως όντως αρκετός κόσμος θα έμπαινε έστω και για λίγο απλά για να το δει. Και θα ήταν αρκετό κοινό, ρε φίλε, για να έχει η EA έστω και για μία μέρα παραπάνω κόσμο στο video game της. Στο παρελθόν δηλαδή, νομίζω όλοι το ξέρουν, ότι το είχε κάνει αυτό με τον Κάστρο. Είχε δώσει όταν ο Κάστρο τελείωσε ένα charity stream, το έδωσε μία 95 striker κάρτα από τον εαυτό του. Και ήταν πραγματικά κάτι απίστευτο, μία θρελική στιγμή στο FIFA. Μία από τις τελευταίες στιγμές,
όπου η EA όντως νοιάζονταν για το τι γίνεται με αυτούς που παίζουν το game της. Δηλαδή, αν βλέπαμε ακόμα τέτοιες στιγμές, νομίζω πολλοί δεν θα θέλουν να παρατήσουν το game. Και ρε φίλε, θα είχε κάποιο ενδιαφέρον. Δηλαδή, θα βλέπεις τώρα πώς βαθμολογεί η EA έναν YouTuber. Θα βλέπεις κάτι καινούριο. Δηλαδή, ήδη ξέρουμε το τι θα γίνει. Ξέρουμε ότι κάθε μέρα θα βγαίνει ένας καινούριος Γάλλος 99 pace, 99 dribbling. Αυτό το ξέρουμε. Αν όχι κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα σίγουρα θα βγάζει έναν. Έχει καταντήσει βαρετό. Το καταλαβαίνω δηλαδή. Η France Football είναι αυτή που δίνει τη χρυσή μπάλα. Δεν σημαίνει πως όλη η Γαλλία αξίζει να πάρει χρυσή μπάλα στο FIFA. Δηλαδή, έλεος ρε φίλε EA. Κατάλαβε λίγο ένα πράγμα. Και παρότι θα κατανοήσω πολλά πράγματα που μπορεί κάποιος να μου πει γι' αυτό, YouTuber δεν τους θέλουμε εδώ, θέλουμε ρεαλισμό. Το μόνο που έχω να πω είναι ρε φίλε, τον ρεαλισμό τον βλέπεις πουθενά. Η EA τον έχει παρατήσει ήδη το ρεαλισμό. Οπότε, εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι καλύτερα να κάνει αυτό να έχει και λίγο ενδιαφέρον, να τραβήξει και λίγο κοινό, από να κρατάει σε έναν ψεύτικο ρεαλισμό, τον οποίο δεν θα τον έχει καν στο παιχνίδι της. Δηλαδή, ειλικρινά, όποιος κάτσε λίγο και το σκεφτεί, θα καταλάβει ότι το game, άστο του χρόνου που ούτε κατά διάνοια, αλλά μέχρι και φέτος δεν ήταν ρεαλιστικό, ρε φίλε, αυτό το game. Δεν μπορείς να έρθεις καν κοντά στο να το πεις ρεαλιστικό. Είναι τραγικό. Είναι ειλικρινά τραγικό για οποιονδήποτε απολαμβάνει να παίζει FIFA, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι. Αυτός εδώ ο Ρικέλμε με βοηθάει αρκετά το ότι υπάρχει, γιατί άμα δεν υπήρχε δεν θα ήξερα τι να δώσω. Οπότε εγώ, έτσι όπως έβλεπα το stream που έπαιζαν, αυτό μου ήρθε. Ας πούμε, εκεί έπαιζε και ο Speed. Ωραία. Άμα έβαζαν το Speed στο FIFA, αυτό θα γινόταν χαμός. Δηλαδή, όχι μόνο αυτοί που νοιάζονται για το FIFA, αλλά πιστεύω και πολλοί Αμερικάνοι θα ήταν σε μια φάση μπρο, μπήκε ο Speed σε ένα video game. Όπως ας πούμε το Fortnite πάει και βάζει YouTuber μέσα. Γιατί το κάνει. Εκεί μπορεί να μου πει, μα εκεί δεν μπορεί να το χρησιμοποιεί. Εντάξει, ρε μπρο, μου είναι skin, σιγά το πράγμα. Ναι, όμως ρε φίλε, τραβάει κοινό. Επειδή το κοινό θέλει να πάει να δει του YouTuber που υποστηρίζει, θέλει να έχει κάποια σχέση, έστω και φανταστική μαζί του. Όπως ας πούμε, γι' αυτό νομίζω πολύ απολαμβάνουμε και το FIFA, ρε φίλε. Βλέπουμε παίκτες που αγαπάμε, ομάδες που αγαπάμε και παίζουμε μαζί τους. Παίζουμε μαζί με τις ομάδες. Παίρνουμε τρόπαια με τις ομάδες που υποστηρίζουμε. Είναι κάτι πραγματικά πολύ απολαυστικό και πολύ διασκεδαστικό. Και είναι αυτό που μας ελκύει, εγώ πιστεύω, στο FIFA. Άμα δεν υπήρχε δηλαδή, δεν νομίζω το FIFA να ήταν όσο μεγάλο hit όσο είναι τώρα. Ο καθένας βέβαια έχει τη δικιά του άποψη στο γιατί το FIFA είναι τόσο μεγάλο hit, όπως θα το πω εγώ. Αλλά για μένα αυτός είναι πάρα πολύ απλά και ξεκάθαρα ο λόγος. Ότι μπορείς να έρθεις και να παίξεις μαζί με παίκτες όπου στην αληθινή ζωή για τους περισσότερους φαντάζονται εντελώς out of reach. Δηλαδή είναι δύσκολο να τους δεις στην αληθινή ζωή, πόσο μάλλον να μιλήσεις μαζί τους, άσε το να παίξεις μαζί τους. Δηλαδή είναι τρελό. Και τους δίνει αυτή την ψευδέστη το FIFA, βοηθάει. Κάνε το ίδιο ρε φίλε και με τους YouTuber, μπας και έχουμε λίγο ενδιαφέρον γιατί έχω βαρεθεί να βλέπω Γάλλους με 99 pace και 99 dribbling και 5 star skill μου. Οκ, απλά πράγματα. Πάμε τώρα να ανοίξουμε αυτό το icon όπου πραγματικά θέλω απλά να δω Cruyff, τίποτα άλλο. EA, ελπίζω αυτή τη φορά να μου κάνεις την χάρη, το ανοίγουμε και αυτό που θα δούμε είναι ένα τίποτα από μία άποψη, ένα απίστευτο pool από μία άλλη. Τώρα, επειδή φαντάζομαι πως πολλοί έχουν φάει clickbait από αυτό, φυσικά και πήρα τον Garincha, είναι μία κάρτα η οποία ακόμα πάει δυνατά από πλευρά τιμής, δηλαδή φαντάζομαι 5-5 και τρελά stat, 5-4, 5-7, Βραζιλία striker, τέλειο shooting tripling σχεδόν, πολύ καλό pace passing και μέτριο physical. Έχει power freaking, finesse shot, flare και outside footshot, μία κάρτα απίστευτη και το ξαναλέω για άλλη μία φορά. Συγγνώμη παλικάρια μου, αλλά νομίζω ότι φάγατε clickbait ότι έβγαλα Ronaldo. Αλλά τι να κάνουμε, η ζωή δεν είναι πάντα όπως φαίνεται, δεν ξέρω γιατί το είπα αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή εγώ έχω έναν striker από τη Βραζιλία, Icon, που είναι και 98 overall. Δηλαδή, τώρα δεν ξέρω τι θα κάνω και με το thumbnail, μπορεί να το δίνει μακριά το thumbnail, αλλά άμα πω ότι είναι το όνειρο όλων να τον βγάλεις τον Garincha και είναι ένας παίκτης top επίπεδου, δεν νομίζω να μπορεί να το αρνηθεί κανένας. Αν δεν κάνω λάθος, έχει και αρκετά ρεκόρ στο παγκόσμιο κύπελο. Βασικά, αυτό νομίζω ότι κάνω λάθος, τον μπερδεύω με τον άλλον, τον Βραζιλιάνο. Τέλος πάντων, το αφήνουμε αυτό. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Άμα σε ενδιαφέρει το content μου, κάντε subscribe για περισσότερα. Άμα θέλετε να μου πείτε κάτι, γράψτε στην περιγραφή. Στην περιγραφή, nice, πάρα πολύ ωραία, ρε φίλε. Δεν μπορώ ακόμα να κάνω outro μετά από 800 βίντεο. Άμα θέλετε να μου πείτε κάτι, γράψτε το κάτω στα σχόλια και εγώ θα το διαβάσω στα σίγουρα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα λέμε την επόμενη φορά και γεια σας.